Κύριε Δήμαρχε, στην Αθήνα για θέματα του Δήμου Ροπιδίου Λαστίου, αλήθεια το πρόγραμμα ήταν πολύ βεβαρημένο. Ναι, ήταν βεβαρημένο το πρόγραμμα. Το Δετάρτη είχαμε ραντεβού που είχε καθοριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την κυρία Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, για θέματα του Ροπιδίου Λαστίου, η συζήτηση. Το επόμενο, την ίδια μέρα, ήταν περίπου τις 2 η ώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για θέματα που αφορούν την λινοδεξαμενή, τον ΕΛΓΑ, τα συζητήσαμε εκεί και άλλα θέματα. Μετά το άλλο ραντεβού ήταν στον υποδομό, στο υποδομό είχαμε, όχι στο συγγνώμη, περιβάλλοντος για το απορρίμματα. Στον ΕΛΓΑ πήγαμε, είδαμε τον κύριο Ρικουλέρο, το οποίο συζητήσαμε την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και είναι και σύμφωνο να τροποποιηθεί, διότι οι κτηνοτρόφοι δεν αποζημιώνονται πάνω από 650 μέτρα υψόμετρο, ενώ πληρώνουν οι εισφορές. Εκεί θα γίνει τροποποίηση, περιμένει και είναι έτοιμη η πρότασή μου να τη στείλω, να πούμε, στον ΕΛΓΑ και θεωρώ ότι θα φέρει αποτέλεσμα μετά τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Ρικουλέρο. Στο εσωτερικό πήγαμε για το θέμα των σχολείων και για άλλα θέματα στο Ροπέδιο Λαστίου. Στις κτηριακές εγκαταστάσεις πήγαμε. Τώρα δεν θυμάμαι. Πλούσιες επαφές, κύριε. Είχαμε, ναι, μια περίπου, αν δεν απατώ, με 9 επαφές είχαμε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να αποκεντρωθεί η περιφέρεια από την πρωτεύουσα, γιατί όλοι βρίσκονται εκεί, οπότε πρέπει συχνά να ξέρετε γιατί είσαι εκεί πέρα. Οι επαφές μας θα συνεχιστούν στην Αθήνα και σε άλλα υπουργεία και για τα ίδια θέματα. Ήταν το θέμα, το αποχαιρετευτικό που το συζητήσαμε πολύ στην Αθήνα και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τώρα θα επικοινωνήσω, αυτές τις μέρες θα επικοινωνήσω με την αρμόδια εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη, να την τρέξουμε όσο μπορούμε να την τρέξουμε. Γιατί το αποχαιρετευτικό είναι ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο για το Ροπέδιο Λαστίου, με και βιολογικοί καθαρισμοί. Τέλος πάντων, αυτά ήταν και θα ξαναπάμε, ξαναλέω, και για τα ίδια θέματα και για άλλα θέματα, διότι δεν προλάβαμε στις 3 μέρες να ολοκληρώσουμε όλα μας τα ραντεβού, τις επαφές, και βλέπουμε στο επόμενο διάστημα πάλι που θα πάμε να τα ξανασυζητήσουμε. Αν θέλαμε, κύριε Δήμαρχε, να τα ιεραρχήσουμε τα θέματα αυτά για το Δήμο Ροπιδίου Λαστίου, το νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 θέματα, ποια είναι που θέλουν άμεσα αντιμετώπιση? Θεωρώ ότι κάποια θέματα, είναι πολλά τα θέματα που είναι άμεσα. Δηλαδή το σχολείο, αν το βάλεις, ας πούμε, σε ποια κατηγορία μπορούμε να το κατατάξουμε, θα έλεγα στην πρώτη. Αλλά και το αποσχεδευτικό, πάλι προτεραιότητα είναι. Δηλαδή, όλα είναι θέματα τα οποία επίγουν. Εμείς πάντως θα δουλέψουμε, θα τρέξουμε, θα κυνηγήσουμε. Πιστεύω να πάει στην πορεία καλά, να καταφέρουμε να πούμε, να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις.